Στην ποδηλασία, τρία μετάλλια και σημαντικέ διακρίσει ήταν ο απολογισμό του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, ο οποίο συμμετείχε στον τέταρτο αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος ποδηλασία Εντούρο, που διεξήχθη στο Μέτσοβο. Ο συγκεκριμένο αγώνα ήταν ο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Με τρία μετάλλια και σημαντικέ διακρίσει, επέστρεψε από τον Ανήλιο Χινοδρομικό Κέντρο στο Μέτσεβο η αποστολή του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, που έλαβε μέρο στο 4ο Αγώνα Ελληνικού Πρωταθλήματο Ποδηλασία Εντούρο. Η εν λόγω διοργάνωση δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχε ευρωπαϊκέ και για το λόγο αυτό ο αγώνα ήταν και προκριματικό τη Γιούση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εντούρο. Πέντε καλοσχεδιασμένε ειδικέ διαδρομέ, από τι οποίε οι τρει ήταν χαραγμένε φέτο και γεμάτε με μπέρμ, ντροπ, άλματα και πολλά τεχνικά εμπόδια, όπου σε συνδυασμό με τι μεγάλε κλήσει ανέβασαν την και την αδρεναλίνη στα ύψη. Δυσκολότερη όλων ήταν η τελευταία ειδική, η οποία περνούσε από απόκρημνα σημεία, είχε βράχια, ρίζε, rock garden, ανοιχτά κομμάτια, πετάλια και συνολικό μήκο 4,1 χιλιόμετρα. Η αποστολή του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου κατάφερε να κερδίσει τι εντυπώσει για μία ακόμα φορά, αποσπώντα τρία μετάλλια. Ο Λευτέρη Τιτρέκης στην κατηγορία Masters κατέλαβε τη δεύτερη θέση κατατάσσοντάς τον πρώτο στη μέχρι τώρα κατάταξη στην κατηγορία του. Ο Ιγνάτις Λασκαρίδης κατέλαβε επίσης τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Veterans, εκεί που είχε αγωνιστεί και ο Παναγιώτης Γιανούλης, ο οποίος κατέκτησε την πέμπτη θέση στην πρώτη του εμφάνιση στην κατηγορία E-Bikes. Ακόμη, ο Βασίλη Βουρσούκη κατέλαβε την 16η θέση και ο Μάνο Χατζέλη την 18η στην κατηγορία ΜΕΝ. Ασφαλώς υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση συνολικά στον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου για τα μετάλλια και τι διακρίσει των αθλητών που συμμετείχαν σε μια τόσο υψηλού επίπεδο διοργάνωση.